να παίρνει κάπως προσωπικά το θέμα και με βεβαιασμένες ενέργειες να δημιουργεί πρόβλημα στον επιθετικό τομέα για τον Άρη. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν επικεντρωθεί όλες οι προσπάθειες επάνω στο Higgins και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βγει και σε καλό αλλά και άσχημα. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη, περισσότερος πλουραλισμός στην επίθεση. Ταυτόχρονα και ο Higgins ίσως να πασάρει στους πιο ελεύθερους συμπαίκτες του αφού βλέπει ότι τραβάει πάντα και δεύτερο παίχτη πάνω του. Τώρα είναι ο Τζούρισιτς που τον έχει αναλάβει μετά τον Κράλεβιτς, αλλάζει συνέχεια παίκτες πάνω το Σάκατιν. Και από ό,τι βλέπουμε, όλες οι βοήθειες γίνονται πάνω στο Higgins. Γιατί οποίος... ξέρουν ότι από εκεί θα εκδηλωθούν οι επιθέσεις του Άρη. Ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στον Λυπηρίδη, κάτι προσπάθησε στην προηγούμενη φάση και ήρθε το εύκολο καλάθι με ταμπλό από τον πολύ έμπειρο σουτέρ, τον Χάουτμαν. 62-67 και έχουμε time out που ζητάει σπευσμένα ο Μέμος Ιωάννου. Τους πρώτους σκόρερς, το Higgins με 24 πόντους, πρώτος στον αγώνα. Ο Χάουτμαν με 15 από τους δύο που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ μεγάλη βελτίωσή του στην επανάληψη. Αυτό που είπαμε ίσως να κρύβει και κάποια δόση αλήθειας. Ίσως πράγματι δηλαδή ο Χάουτμαν έκανε οικονομία δυνάμεων. Έχει 6 στα 7 δίποτα και 1 στα 3 τρίποτα. 62-67 η διαφορά είναι στους 5 πόντους. Θέλουμε 3 και 45 ακόμα. Βίνσεντ γυρίζει για να δώσει στον Πετσάρης και έχει κερδίσει το φάουλο από τον Κράλεβιτς. Ο Μέμος Ιωάννου, που από ό,τι μας είπε και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου από τον αγωνιστικό χώρο, φωνάζει συνέχεια στον Βίνσεντ να πάρει πρωτοβουλίες. Ο Βίνσεντ το έκανε εδώ, αλλά δεν ήταν βέβαια και η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ευτυχώς ο Κράλεβιτς γύρισε πλάτη και έκανε ένα τυφλό φάουλ που δίνει την μπάλα στον Άρη και δικαίωμα για νέα επίθεση. Και δείχνει ότι 3 και 38 να έχουμε με 7 φάουλ τον πόνους είναι ότι παίξαμε πολύ περιφερειακά και δεν περάσαμε την μπάλα μες στα καλάθια για να κάνουμε τη φθορά. Ο Λυπηρίδης δεν τα κατάφερε. Ο Άρης έχει συμπληρώσει τα 8 ομαδικά φάουλ στην επανάληψη. Η Ολύμπια θα τα συμπληρώνει στο επόμενο. 3 και 20 ακόμα. Ετοιμάζει τον Παναγιώτη Λιαδέλη να τον ρίξει στη μάχη ο Μέμος Ιωάννου. Τζούρισιτς. Ο Ράζιτς που πιέζεται από τον Μπουρτζούμι. Ο Χάουτμαν για τον Τζούρισιτς. Κοιτάξτε πώς τραβιέται μακριά και βέβαια μα βρει το διάδρομο. Δεν συγχωρεί ο Τζούρισιτς. Γυρίζει εδώ το πίβοτ πιεζόμενος από τον Λυπηρίδη. Καλή δουλειά αυτή τη φορά στο μπλοκάουτ από τον Πετσάρσκι. Δυστυχώς ο Άρης δεν ακούει την παρορμητική φωνή του Απόστολου Κόντου που βλέπει την εξέλιξη και βέβαια αυτή είναι η λύση. Το τρέξιμο, η γρήγορη επίθεση. Αλλά ο Λυπηρίδης, σωστό παλικάρι, μάχεται εκεί με τρεις αντιπάλους. Κέρδισε την μπάλα, πέτυχε το καλάθι εδώ ο Βασίλης Λυπηρίδης. Η διαφορά στους τρεις πόντους. Δείτε και πάλι την αστοχία του Βίνσεντ. Μάχη. Ο Λυπηρίδης περιμένει, αρπάζει την μπάλα, φεύγει από τον Κράλεβιτς και σχοράρει. 2 και 30 ακόμα για τη λήξη. 64-67. Ο Χάουτμαν έξω από τα 6-25. Ευτυχώς άστοχος. Ο Βίνσεντ παίρνει την μπάλα. Τον πιέζει σωστά ο Χάουτμαν. Τον έβγαλε στη γραμμή, αλλά συνέχεια του έκανε το φάουλ. Έτσι έχει δικαίωμα για μία και μία ελεύθερες βολές πλέον ο Αμερικανός. Ο Σαν Βίνσεντ. Αλλά μετά το time out που κατάσταση στα στατιστικά. Με τον Άρη να έχει ποσοστά όλα πλέον κάτω από το. Στα σούτ εντός παιδιάς κάτω από το 50%. Χειρότερο δηλαδή δεύτερο μέρος από το πρώτο. Δημήτρη, τι ήταν οι τελευταίες εντολές του Μέμου Ιωάννου μετά το time out? Οι τελευταίες οδηγίες του Μέμου Ιωάννου ήταν στην επίθεση η ομάδα να ανοίξει σαν βεντάλια στην αρχή και συνέχεια παίκτες να συγκλίνουν, να κόψουν μέσα στη ρακέτα, ώστε έχοντας χώρο από τους Σλοβαίνους να μπορέσουν ή να πετύχουν καλάθι ή να κερδίσουν φάουλ. Και ζήτησε και πολύ γρήγορες επιστροφές στην άμυνα. Καθώς βέβαια από εδώ και πέρα τα φάουλ πάνω στους Έλληνες παίκτες θα σημαίνουν μία και μία βολές. Υπάρχει το μπόνους, αρκεί βέβαια να αξιοποιείται γιατί τώρα ο Βίνσεντ έχασε την πρώτη βολή και το σκορ παραμένει 64-67. Καθοριστική άμυνα αυτή και καθοριστική επίθεση για τους Σλοβαίνους. Πρέπει αυτή την άμυνα να την πάρουμε οπωσδήποτε. Ο Γκόρενς με το Higgins. Θέλει να πάρει τον εσωτερικό διάδρομο, ένα καλάθι, ίσως και τυχερό. Ίσως και τυχερό από τον νεαρό τον Γκόρενς που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Φτάνει στους 10 προσωπικούς πόντους. Προσπάθεια να τα αποδώσει ο Higgins. Πάλι ο Λυπηρίδης είναι αυτός που δίνει τη μάχη. Πήρε την μπάλα και έχει δικαίωμα για βολές πλέον από το φάουλ του Χάουτμαν. Διαμαρτύρεται έντονα στον Ιταλό, ο οποίος χαρίζεται εδώ στο Χάουτμαν. Έβαλε τη σφυρίχτα στο στόμα και ήταν έτοιμος για την τεχνική ποινή. Εδώ βλέπετε και πάλι το φάουλ, το έκανε ο Χάουτμαν. Ο Χάουτμαν που φεύγει από τον αγώνα με 5ο φάουλ. Αν υπήρχε τεχνική ποινή, θα πήγαινε στον πάγκο. Θα υπήρχαν δηλαδή άλλες 2 βολές στον Άρη και η μπάλα από πλάγια. Χαρίστηκε ο Ιταλός, ο Κολούτσι. Ο Χάουτμαν λοιπόν με 15 πόντους στους 13 στο δεύτερο μέρος, πάρα πολύ καθοριστική η συμμετοχή του. Έπαιξε συνολικά 25 λεπτά στον αγώνα. 1 και 51 πριν το τέλος. Ο Λυπηρίδης είναι ψύχρεμος από τη γραμμή για τις ελεύθερες βολές. Την πρώτη που εκτελεί σήμερα και στη δεύτερη το ίδιο. Πάση θυσία πρέπει να πάρουμε αυτή την άμυνα. Είναι σχεδόν όλο το παιχνίδι αυτή η άμυνα.
1 και 47 ακόμα. 66-69 η διαφορά στους 3 πόντους. Και πιέζει ο Βίνσεντ τον Ντανέου. Πάνε να ροκανίσουν τον χρόνο αυτοί για να εκδηλώσουν επίθεση μεγάλη. Και φέρνουν ακόμα 16 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση επίθεσης και 1 και 37 για το τέλος. Γκόρενς. Το screen που δίνει ο Τζούρισιτς που κάνει πολύ μεγάλη δουλειά ψηλά, βοηθώντας περιφερειακούς παίκτες της ομάδας του. Ο Λυπηρίδης βγήκε στον Γκόρενς. Λάθος. Ο νεαρός ήταν επιπόλαιος. Ο Λυπηρίδης πιέζει πάρα πολύ καλά στην άμυνα. Σε ένα τομέα που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σήμερα. Και να πούμε ότι είχε την ατυχία ο Άρης να το χάσει για μεγάλο διάστημα με 4 φάουλ. Ο Χίγκινς που παίρνει την ευθύνη και γίνεται ήρωας. Όπως μπορεί να γίνει μοιραίος σε μια τέτοια στιγμή. Αυτή είναι η προσωπικότητα και το ταλέντο του αθλητή. Ο Χίγκινς να αναλαμβάνει και τις ευθύνες. Τόσα λεπτά είχε σιωπήσει και να που φτάνει τους 27 πόντους. Αυτή είναι η άμυνα. 69-69, 1 και 5 ακόμα. Ο Ράζιτς που στέκεται στην κορφή. Όχι. Παίρνει το επιθετικό rebound. Πιέζει τώρα ο Πετσάρσκι φάουλ. Όχι, όχι, όχι. Είναι ακριβώς αυτό που φώναξε ο Μέμος Ιωάννου πιο πριν στους παίκτες του, να προσέξουν δηλαδή πολύ τα αμυντικά rebound. Ανανέωση επίθεση σε τέτοια σημεία. 57,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Με το σκόρ ισόπαλο 69-69, η μπάλα στα χέρια του Άρη θα έλεγε πολλά. Για να δούμε. Παίρνει το rebound ο Μπουρτζούμης, καθώς χάνει ο Ράζης την πρώτη βολή. Να λοιπόν που ευτυχώς είναι άστοχος ο Ράζης αυτό το κρίσιμο σημείο. Βίνσεντ. Ακόμα 46 δευτερόλεπτα. Ο Βίνσεντ που περνάει. Πηγαίνει για το layup. Κόβεται και φάουλ από τον Κράλεβιτς. Φάουλ δείχνει ο Λέμαν. Ο Γκόρενς που πηγαίνει μπροστά στον διαιτητή και διαμαρτύρεται. Για να ξαναδούμε εδώ. Περνάει ο Βίνσεντ. Πηγαίνει ο Κράλεβιτς. Για να δούμε εδώ. Υπάρχει σωματική επαφή ενώ το κόψιμο με το χέρι είναι καθαρό. Με το σώμα ο Κράλεβιτς όπως έδειξε ο Λεμάν. Υπάρχει time out από το Σάγκαντιν με το σκορ 69-69 και το Βίντσε. Αν ευστοχή στις δύο βολές ο Βίντσε θα πάνε για τρίποντο γιατί πιστεύω ότι η παράταση δεν του συμφέρει. Και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα στην περιφερειακή άμυνα. Πράγματι χρειάζεται η πίεση στην περιφέρεια, είναι κρίσιμες στιγμές, αλλά πρώτα βέβαια οι δύο βολές από το Βίντσε. Το Βίντσε που έχει μέχρι στιγμής 12 πόντους με 4-5 βολές, αλλά αυτή που έχει χάσει ήταν την προηγούμενη φορά που στήθηκε για μία και μία στη γραμμή. Δημήτρης, ακούω από τον αγωνιστικό χώρο. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Άρη, όπως είπαμε μας Ιωάννου. Πρώτον, να μην εκδηλώσουν καθόλου επίθεση τριών πόντων και να μην κάνουν σκεμμένα φάουλ. Αυτά τα δύο συνέστησε στους παίκτες του, να μην πανικοβληθούν στην άμυνα και να προσέξουν τα περιφερειακά σουτ της Ολύμπια. Ο Βίνσεντ έχασε την πρώτη βολή, χάνει και τη δεύτερη και παίρνει ο Κράλεβιτς στο rebound. Ο Αμερικανός με 4-7 βολές, οι τρεις χαμένες είναι οι τελευταίες και ήταν άκρος σημαντικές για την ομάδα του. Η πρώτη από μία συν μία και τώρα οι δύο. Πιέζει ο Βίνσεντ πάνω στον Τανέου. Ο Τανέου, ο Χόρβατ που βγαίνει από τα screen. Ο Μπουρτζούμης τον προλαβαίνει γρήγορα πριν του δώσει χώρο για σουτ. Πάλι ο Τανέου, 8 δευτερόλεπτα στην Ολύμπια. 7 και 20 για το τέλος. Τζούρισιτς. Η ραβέρσα, το rebound από το Χίγκινς. Για να δούμε το Βίνσεντ που πηγαίνει στην επίθεση. Φάουλ, φάουλ υπάρχει. Παίζεται δικαιοδητής. Κλέβει όμως ο Μπουρτζούμης. 8 δευτερόλεπτα. Ο Βίνσεντ το κόβει με φάουλ ο Τανέου. 6 και μισό πριν το τέλος. Ο Βίνσεντ θα πάει στις ελεύθερες βολές και υπάρχουν 6,5 δευτερόλεπτα για την Ολύμπια. Έγινε 100% φάουλ στο Βίνσεντ. Έγινε. Και στην προηγούμενη φάση που πέσε κάτω. Ο Βίνσεντ θα πάει και πάλι στη γραμμή. Ας ελπίσουμε ο Αμερικανός αυτή τη στιγμή να είναι εύστοχος. Ο Λιαδέλης που μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Πετσάρσκι θέλει την πίεση. Και πολύ σωστή κίνηση του Μέμου γιατί θέλει να πιέσει όλο το γήπεδο να μην κατέβει η μπάλα. Χαμήλωσε το σχήμα του, πάρα πολύ σωστή κίνηση. Για να μην μπορέσει να φτάσει 6 δευτερόλεπτα η μπάλα στην κάτω καλάθι. Η βολή του Βίνσεντ. Άστοχος ο Βίνσεντ. 5 δευτερόλεπτα. Ντανέου. Πετάει την μπάλα για τον Γκόρενς που θέλει να περάσει. Ο Γκόρενς άστοχος. Έχουμε παράταση. Ευτυχώς άστοχος ο νεαρός που έχει πετύχει τόσα lay-up σήμερα με αυτή την εκρηκτικότητά του και το μεγάλο του άλμα. Ευτυχώς άστοχος ο Άρης μένει στο 69-69 με την Ολύμπια. Θα πάει σε πεντάλεπτη παράταση για να διεκδικήσει εκεί αυτό που... Να κάνει μία-μία βολές, γιατί αυτό ποτέ δεν κάνει. Είναι ένας από καλύτερους από τη γραμμή για ελευθερές βολές, Βίνσεν. Και πάλι καλά που τελευταίο επίθεση η Ολύμπια δεν έβαλε καλά, ήταν lay-up για τον Γκόρενς και έχασε. Πάλι καλά για το Άρη και ψυχολογικά Άρης τώρα έχει αβαντάζ στην επίθεση και πολύ σημαντικό είναι που Χάουτμαν δεν παίζει, που είναι πολύ καλύτερος playmaker από τον Ντανέου. Εγώ περίμενα ότι Άρης θα τελειώνει και χωρίς παράταση, αλλά ελπίζω ότι θα κερδίσει στην παράταση επειδή
Ολυμπία δεν είναι τόσο ύπακε στην αρχή, τόσο καλή ομάδα που πρέπει Άρης να χάνει εδώ στην έδρα. Ας το ελπίσουμε λοιπόν. Και βέβαια έχει δίκιο ο Βλατοτζούροβιτς, είναι μεγάλο βατάζ για τον Άρη το ότι δεν παίζει ο Χάουτμαν. Είπαμε τα κατορθώματά του στη διάρκεια της περιγραφής του αγώνα. Όπως πράγματι αποτελεί έκπληξη αστοχία του Βίνσεντ, τόσο εύστοχες βολές, έχει αυτή τη στιγμή 4 στις 8, έχοντας χάσει τις 4 τελευταίες που εκτέλεσε, από τις οποίες οι 2 ήταν σε προσπάθεια για μία συν μία, έχασε δηλαδή το αβατάζ και για τη δεύτερη βολή. 69-71 από τις βολές που ευστόχησε αντίθετα ο Κράγεβιτς, αντίθετα με τον Βίνσεντ, αλλά η απάντηση από τον Πετσάρσκι μπροστά στον αντίπαλό του ανταποδίδει 71-71. 4,5 λεπτά ακόμα για το τέλος και της παράτασης. Με τον Βίνσεντ να πιέζει τον Τανέου. Τον Άρη να έχει τον Λυπηρίδη και τον Βίνσεντ με 4 φάουλ. Απ' την άλλη πλευρά 4 έχει ο Χόρβατ που είναι στον αγώνα για την Ολύμπια. Κράγεβιτς. Βήματα του Κράλεβιτς που επίσης αγωνίζεται με 4 φάουλ, ίσως αυτό προσπάθησε. Μπορούσε να το είχε δώσει και επιθετικό στην πρώτη φάση. Πράγμα που θα σήμαινε ότι θα φύγει, θα φεύγει το παιχνίδι ο Κράλεβιτς. Για να ξαναδούμε εδώ με την πίεση του Πετσάρσκι. Τα βήματα ήταν καθαρά από τον Σλοβαίνο. Καθαρή η πρόθεση της Ολύμπια να παίξει κοντρόλ μπάσκετ. Θέλει να ροκανίσει το χρόνο, γιατί δεν νομίζω ότι της Ολύμπια της συμφέρει το γρήγορο παιχνίδι. Και δεν πρέπει να παρασυρθεί ο Άρης σε αυτό το αργό παιχνίδι. Χόρβατ. Ο Κράγεβιτς τελείως μόνο στο Λυπηρίδης που αλλοιώνει. Μια απέλπιδα προσπάθεια. Ο Πετσάρσκι δεν είδε, είδε όμως ο Βουρτζούμης. Και έχει φύγει ο Βίνσεντ. Ναι, του δίνει την μπάλα. Αυτό που δεν έκανε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Άρης. Μακάρι να το κάνει στην πεντάλεπτη παράταση. Να τρέξει δηλαδή, να δώσει το ρυθμό που πρέπει. Η επίθεση του Άρη, παρά τα λάθη που έχουν κάνει οι Σλοβαίνοι στον αγώνα, που δεν είναι και λίγα, είναι 19. Δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την γρήγορη επίθεση που μπορεί να του προσφέρουν τα κάρ του. Ο Βίνσεντ είναι πολύ γρήγορος στον εφηδιασμό. Βοηθάει πάντοτε ο Χίγκινς, ο Μπουρτζούμης, ο Λιαδέλης, όποιος παίζει, είναι παιδιά που πιένουν μπροστά. 73-71. Η μπάλα στα χέρια του Βίνσεντ και ο Άρης βέβαια σε κοντρόλ επίθεση. 3 και 8 για το τέλος και της παράτασης. Ο Χίγκινς με το Τζούρισιτς επάνω του. Ένα μαρκάρισμα το οποίο προτίμησε ο Σάγκαντιν. Πέρασε πάρα πολύ εύκολα ο Χίγκινς από το Τζούρισιτς. Αυτό που πρέπει να κάνει, νίκησε και την έξοδο του Κράλεβιτς εκεί. Για να ξαναδούμε εδώ πώς παίρνει πολύ έξυπνα την εσωτερική. Το πάτημα φεύγει κάτω από το καλάθι. Αποφεύγει και τον Κράλεβιτς και το σκορ 75-71. Τζούρισιτς. Κλέβει ο Βουρτζούμης τη λάθος πάσα για τον Χόρβατ. Και φεύγει τώρα γρήγορα ο Βίνσεντ. Αλλά έχουν επιστρέψει οι παίκτες της Ολύμπια. Ο Βίνσεντ δεν έχει βοήθεια. Έρχεται ο Χίγκινς. Για τρεις. Μάχη για το επιθετικό rebound. Όχι, ο Κράλεβιτς κερδίζει. Η διαφορά μένει στους 4 πόντους. Πήρε πάλι το ρίσκο ο Χίγκινς εδώ, όπως είχε κάνει και στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Μόνο που αυτή τη φορά δεν ευτύχησε. Ο Τζούρισιτς κλεισμένος. Ο Λυπηρίδης τον πιέζει. Ο Κράγεβιτς στο follow, καθώς βγήκε ο Πετσάρσκι για βοήθεια και άφησε μόνο του τον γιγάντα των 2 και 12. Θέλει προσοχή ιδιαίτερη αυτή η επίθεση τώρα. Αυτό το οποίο φαίνεται πάντως να δημιουργεί πρόβλημα είναι ότι ο Τζούρισιτς με την καλή τεχνική που έχει παίρνει πάνω το επιθέσεις. Ο Λυπηρίδης έχει 4 φάουλ, προσέχει. Ο Πετσάρσκι τραβιέται. Ο Πετσάρσκι που φτάνει τώρα τα 3 προσωπικά. Τραβιέται για βοήθειες και έτσι ο Κράγεβιτς μένει μόνος του. Και όσο και αν δεν είναι παίχτης με ιδιαίτερες επιθετικές δυνατότητες, δεν είναι για να μένει και τελείως μόνος του. Βέβαια χρειάζεται προσοχή. Και 57 για το τέλος, 75-73 το προβάδισμα στον Άρη και η μπάλα στην Ολύμπια. Τανέου. Ο Γκόρενς, βήματα. Σωστό. Βήματα από τον Γκόρενς που αυτή τη φορά είχε εύστοχο lay-up. Όχι, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, ήταν καθαρά βήματα. Να εδώ ο Σαγκαντίν που μιλάει προς τον Ιταλό διαιτητή. Έχει τις απορίες του, έχει τις αντιρρήσεις του, αλλά η γνώμη των διαιτητών μετράει. 1:38 ακόμα. Χίγκινς για τον Βίνσεντ. Το σκρίν από τον Πετσάρσκι, εύκολο το καλάθι για τον Αμερικανό στο ακάλυπτο σουτ. 77-73. 1,5 λεπτό για το τέλος, καθοριστικότατο βέβαια. Όπως είναι πολύ καθοριστική και αυτή η επίθεση της Ολύμπια, χρειάζεται μια καλή άμυνα ο Άρης τώρα. Τζούρισιτς, αστοχή, το rebound από τον Λυπηρίδη. Τώρα πρέπει να παγώσουμε, τώρα πρέπει. Βίνσεντ. Βίνσεντ που βγάζει για τον Μπουρτζούμη. Για τρεις ο Μπουρτζούμης. Άστοχος. Γιατί βιαστήκανε τώρα. Βιαστική επίθεση και ρίσκο από τον νεαρό. Ο Ντανέου που βγάζει έξω για τον Τζούρισιτς. Το σουτ τριών πόντων από το Ράζιτς, out η μπάλα. Χτύπησε στο πίσω μέρος του ταμπλού, είναι πλάγια για τον Άρη. Μπήκαμε στα τελευταίο λεπτό, 57 δευτερόλεπτα και έχουμε time out που παίρνει ο Μέμος Ιωάννου. Την Ολύμπια σε αυτή την ημιτελική σειρά, αλλά ταυτόχρονα και το ψυχολογικό αβαντάζ. Ο Άρης θα προηγηθεί 1-0 και θα πάει στην Λουμπλιάνα για 2 αγώνες. Ακούμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.
θες πρέπει να γίνουν στα 30 δευτερόλεπτα, να μην γίνουν λάθη και θα πρέπει οι παίκτες να ανοίγονται στις γωνίες ώστε να υπάρχει ελευθερία για κίνηση της μπάλας. Αυτό ζήτησε ο Μέμος Ιωάννου, αλλά βέβαια και ο Σμάγκο Σάγκαντιν είχε τις δικές του οδηγίες για τους παίκτες. Του έστειλε λοιπόν τον Τανέου να κάνει το γρήγορο φάουλ πάνω στον Βίνσεντ, καθώς η ομάδα του υπολείπεται με 4 πόντους. Απ' την άλλη, έχει δει τον Βίνσεντ να στοχεί, όπως είπαμε, στις 4 τελευταίες βολές που εκτέλεσε. Έχει 4-8 Αμερικανός. 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Βίνσεντ που ξαναβρίσκει τη χαμένη του ευστοχία από τη γραμμή. Σε ένα σημείο τόσο καθοριστικό για την ελληνική ομάδα. 78-73. Στους 5 πόντους η διαφορά. Έτοιμος ο Βίνσεντ και για τη δεύτερη βολή. 79-73. Ο κόσμος που βρίσκεται εδώ στο μισθό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης, μεταξύ των οποίων είναι και η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, ζει με μεγάλη αγωνία την εξέλιξη. Άστοχος ο Γκόρεν στο τρίποντο, από τον Μπετσάρσκι στο Μπουρτζούμι, μπάλα για τον Βίνσεντ. Έχει εύκολο το λέει από Αμερικανός, αλλά κόβεται από τον Ράζιτς. Από τον Τανέου για τον Τζούρισιτς που αστοχεί. Καλάθι και φάουλ. Γιατί βιαστήκανε προηγουμένως, γιατί βιαστήκανε. 35 δευτερόλεπτα, ο Άρης δεν ροκάνισε το χρόνο. Εδώ το σούτ από τον Τζούρισιτς. Έρχεται και κάνει το follow, όπως βλέπετε, κάτω το καλάθι. Ο Ράζιτς που, συγγνώμη, ο Τούσεκ, νάτος εδώ, που έχει και 3-3 βολές μέχρι τώρα. Πιστεύω κάνει... θα επιδιώξουν φάουλ τώρα αμέσως. 4-4, 33 δευτερόλεπτα, 79-76, διαφορά στους 3 πόντους. Ο Χίγκινς για τον Βίνσεντ. Πιέζει ο Τούσεκ, θέλει το φάουλ ο Τούσεκ. Ναι, είναι καθαρή η πρόθεσή του. Είναι αυτά τα φάουλ τα οποία... είναι καθαροφανή, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι. Ο κανονισμός λέει ότι η προσπάθεια του αμυνόμενου για να σταματήσει το χρονόμετρο, βλέπετε εδώ, έχοντας πρόθεση, χρεώνεται με σκεμμένο φάουλ, αλλά έξυπνα ο Τούσεκ. Ο 19χρονος Μάρκο Τούσεκ έδειχνε ότι έχει στόχο του την μπάλα. Είναι ο πιο έξυπνος τρόπος για να κάνει ένας παίκτης φάουλ και να μην καταλογιστεί σκεμμένο. Εύστοχος ο Βίνσεντ στην τρίτη συνεχόμενη βολή. Στην παράταση. Νομίζω ότι οι βολές τώρα του Βίσεντ, ενώ ήταν πρόβλημα στο κανονικό παιχνίδι, τώρα νομίζω ότι καθαρίζουν τον αγώνα. Το βάλσαμο πράγματι για την ομάδα του Μέμου Ιωάννου. Μπράβο, μπράβο. 81-76 πάλι στους 5 πόντους. 24 δευτερόλεπτα. Ο Άρης πιέζει, πρέπει να παίξει και καθαρή άμυνα πλέον. Ο Γκόρενς παίρνει την εσωτερική, αλλά για πού. Αναγκάζεται να βγάλει έξω. Ο Ράζιτς ακάλυπτος για τρεις. Όχι, ο Ράζιτς ευστοχή. 13 δευτερόλεπτα, 81-79. Και έχουμε πολύ γρήγορο φάουλ από τον Γκόρενς πάνω στο Βίνσεντ. Ο Βίνσεντ που θα πάει πάλι στις ελεύθερες βολές. 11-7 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Δευτερόλεπτα πριν τελειώσει και η πεντάλεπτη παράταση. Είδατε την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων στον πάγκο του Άρη που ζουν με φοβερή ένταση τις τελευταίες στιγμές. Να εδώ το φάουλ και πάλι του Γκόρενς. Στέλνει το Βίνσεντ στη γραμμή. 11-7, 81-79. Δύο βολές του Βίνσεντ θα φέρουν τον Άρη στους 4. Κάνει όμως την πρώτη το rebound από τον Τούσεκ. Ο Τανέου, ο Ράζιτς ακάλυπτος για τρεις. Αστοχή, μάχη του Μπουρτζούμι, η μπάλα για την Ολύμπια. 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ένα φοβερό θρίλερ στην εξέλιξή του. Το πρώτο, ο πρώτος αυτός ημιτελικός ανάμεσα στον Άγιο. Πάνε για τρίποντο αυτή. Για να δούμε τον Γκόρενς. Δεν μπορεί να δώσει την επαναφορά. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Πάτησε γραμμή. Πάτησε γραμμή. Και μάλιστα τη στιγμή που πατούσε τη γραμμή, από ό,τι είδαμε, μετρούσε ο διαιτητής. Είχε φτάσει και στα 5 δεύτερα κατοχής. Η μπάλα λοιπόν στα χέρια του Μπουρτζούμι, τώρα βέβαια σίγουρα θα τρέξουν για γρήγορο φάουλ. Χίγκινς αγκαλιάζει την μπάλα, φάουλ. 2-9. Τα 4-1 γίναν 2-9 δευτερόλεπτα. Θα πάει στις 1-1 ελεύθερες βολές ο Χίγκινς. Η διαφορά είναι στους 2 πόντους. Πρέπει οπωσδήποτε να ευστοχήσει ο Χίγκινς, θα διασφαλίσει την νίκη του Άρη. Εδώ ξαναείδατε το τελευταίο φάουλ. Ο Χίγκινς αυτή τη φορά στη γραμμή. Ο Χίγκινς που έχει 5 στις 6 βολές και 29 πόντους. Για να δούμε την κατάληξη στις δικές του βολές. Η πρώτη είναι εύστοχη, 82-79. Ο Άρης είναι στην απόσταση ασφαλείας ώστε να μην χάσει τουλάχιστον σίγουρα το παιχνίδι. Καθώς η Ολύμπια θα τρέξει για τρίποντο μετά τη δεύτερη βολή. Αν ευστοχήσει και τώρα ο Χίγκινς, ο αγώνας τελειώνει. Για να δούμε. Ναι, είναι στους 4 πόντους, 83-79. Ο Ράζιτς πετάει την μπάλα, ο Γκόρενς θέλει να πασάρει, τελειώνει το παιχνίδι. 83-79 η μεγάλη νίκη για τον Άρη στην παράταση επί της Ολύμπια Λουμπλιάνα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει ένταση ανάμεσα στον Τζούρισιτς και το Χίγκινς. Μπαίνουν οι πιο ψύχρεμοι να τους χωρίσουν. Παραλίγο επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στον Αμερικανό και τον Τζούρισιτς. Ακούμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.
Με 83-79, φέτος ο Άρης έχει κάνει όλους Έλληνες καρδιακούς, έτσι δεν είναι? Ναι, πλέον θα αρχίσουμε να το κάνουμε, να συζητάμε ότι είναι θέμα προς, παιχνίδι προς αποφυγή για όλους αυτούς. Ευτυχώς μας βοήθησε και η τύχη, ευτυχώς μας βοήθησε και τα τελευταίες στιγμές που πήγαμε στην παράταση. Εύχομαι να μην ξανασυμβούν έτσι ορισμένες τέτοια πράγματα που γίνανε στο τέλος, να παρουσιαστούμε καλύτερα εκτός έδρας και να πάμε για τη μία νίκη στη Λουμπλιάνα. Ήταν φανερό ότι υπήρχε άγχος από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, στο 45ο. Πιστεύεις ότι με αυτή τη νίκη έχει φύγει ένα μέρος αυτού ενώπιση των δύο αγώνων στη Λουμπλιάνα? Έχει φύγει, αλλά δεν νομίζω το άγχος. Θεωρούμαστε πιο εμπειρή ομάδα. Αυτή η ομάδα, η Ολύμπια, αν εξαιρέσει 2-3 παίκτες, οι υπόλοιποι είναι πολύ νεαροί. Είναι απαράδεκτο να του δίνουμε το δικαίωμα στο δεύτερο ημίχρονο να πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι, να ξεφεύγουμε και εμείς πάλι να πέφτουμε από την Ακρόπολη και να το παίρνουμε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτή η τύχη, ειδικά στην Ευρώπη, δεν θα μας δώσει πλέον τη βοήθειά της και υπάρχει περίπτωση να μας τυχήσει αρκετά. Τα πλάνα σου, όπως τα έχεις οργανώσει, έγιναν μέσα στο παιχνίδι, έγιναν πολλά λάθη? Αγωνιστικά μιλάω, όχι πάνω στη φάση, αλλά έγιναν τα πλάνα όπως τα περίμενες? Σχετικά είμαστε καλά, ειδικά στην άμυνα. Αλλά το πρόβλημά μας παρουσιάζει και στην επίθεση πάλι που χάνουμε το ρυθμό. Εξαρτώμαστε πάλι από την ευστοχία ή την καλή κατάσταση των δύο Αμερικάνων. Ο Σαμ, επηρεαζόμενος από το τέταρτο φάουλ και την αλλαγή του, βγήκε λίγο εκτός παιχνιδιού προς το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Σον δεν ήταν ο Χίγκινς, ο οποίος μας είχε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Ευτυχώς υπήρχε μια βοήθεια από τους υπόλοιπους, αρκετή βοήθεια από τους υπόλοιπους παίκτες, από τους Έλληνες, τουλάχιστον στην άμυνα, και κατορθώσαμε και ξεπεράσαμε το πρόβλημα. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Θα κρατήσουμε λοιπόν τη φράση του Μέμου Ιωάννου που είπε ότι ο Άρης έπεσε από την Ακρόπολη και στάθηκε όρθιος, αλλά βέβαια και αυτό που επισήμανε ότι είναι απαράδεκτο τα λάθη της ελληνικής ομάδας, τα οποία έφτασαν τα 17 σε αριθμό. Απέναντι όμως σε μια ομάδα που και αυτή έκανε 22, αλλά όπως τόνισε και ο Μέμος Ιωάννου, είναι πολύ πιο άπειροι. Αν εξαιρέσεις 2-3 παίκτες, οι άλλοι είναι όλοι νεαροί σε ηλικία. Ο Άρης λοιπόν πράγματι έδωσε μόνος του την ευκαιρία στην Ολύμπια να πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη. Μια τελευταία κρίση για το παιχνίδι που τελείωσε με νικητή τον Άρη με 83-79 τον Απόστολο Κόντο. Τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο σημερινός Άρης με την νίκη του επί της Ολύμπια. Εγώ ολόψυχα εύχομαι να κάνει μία από τις δύο νίκες στην στη Λουμπλιάνα και να περάσει τον τελικό, γιατί θα είναι επιτυχία όχι μόνο για τον Άρη αλλά για όλο το ελληνικό μπάσκετ. Αλλά σήμερα όμως δεν μπορώ να πω ότι έμεινα ικανοποιημένος. Και το θετικό βέβαια σε αυτό που είπε και ο Μέμος ο Ιωάννου, ότι σήμερα ο Άρης έφτασε στην πολυπόθητη νίκη. Προηγείται 1-0-83-79 έχοντας σχεδόν, θα μπορούσαμε να πούμε, μέτρια προς κακή μέρα τα δύο μεγάλα του ατού, τους Αμερικανούς Βίνσεντ και Χίγκινς. Εδώ η μετάδοσή μας από το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Μήνης ολοκληρώθηκε. Από όλους τους συναδέλφους τεχνικούς που δούλεψαν για τη μετάδοση αυτή, τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που ήταν στο ρεπορτάζ, τον Απόστολο Κόντου που είχε την καλοσύνη να είναι δίπλα μας στο δεύτερο ημίχρονο και να σχολιάζει για εσάς, και από τον Γιάννη Καραλή. Καλό σας βράδυ. Το ραντεβού πια στην συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κυπέλου για τον Άρη με την Ολύμπια Λουμπλιάνα στη Λουμπλιάνα την 3η 22 του μηνός, και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι την 5η 24.